είμαστε στο έλεος του Θεού. Ούτε γιατρός έρχεται εδώ και εμείς ανθρώποι είμαστε. Ξεγραμμένος ο Τσούτσουρος. Μα έχω φτάξει μέχρι εδώ. Έχω φτάξει γιατί είναι ο τόπος μου και τον επονώ. Και έχω κουραστεί να κατηγορούν τον Τσούτσουρο. Δεν φταίει ο τόπος. Φταίνε αυτοί που κυβερνάνε και αυτοί που μας έχουνε. Ξεσπούν γιατί η κατάσταση για τους ίδιους έχει φτάσει στο απροχώρητο. Αβοήθητη και απροστάτευτη από την πολιτεία σε ένα τόπο χωρίς γιατρό και ασθενοφόρο και σε μια περιοχή πολοέλξης για χιλιάδες επισκέπτες, ιδιαίτερα τη θερινή περίοδο. Οι φοβίες τους επιβεβαιώθηκαν για μία ακόμα φορά με το χειρότερο τρόπο. Το περιστατικό εκτυλίχθηκε στην παραλία του Τσούτσουρα. Ο άτυχος ηλικιωμένος εντοπίστηκε μέσα στο νερό και ανασύρθηκε από τους λουόμενους. Ακολούθησαν δραματικές στιγμές στην παραλία με το θύμα να ψυχοραγεί αβοήθητο, καθώς στην περιοχή δεν υπάρχει γιατρός, ενώ και το ασθενοφόρο έφτασε στο σημείο μια μισή ώρα μετά και μάλιστα όχι από το Ηράκλειο ή το Αρκαλοχώρι, αλλά από το Χάρακα. Βλέπω τον κόσμο μαζεμένο από κάτω. Βλέπω έναν κύριο ο οποίος του κάνανε μαλάξεις, του κάνανε τεχνητές αναπνοές. Μετά από 10 λεπτά ψάχναμε, βρήκαμε έναν γιατρό που έτυχε να είναι εδώ. Δεν έχουμε μόνιμο γιατρό. Που θα έπρεπε έστω τους καλοκαιρινούς μήνες, 1-2 μήνες, να είναι εδώ κάποιος γιατρός. Στο σημείο αυτό που βλέπετε ακριβώς πίσω μου, στις 12 η ώρα, ο άτυχος 82χρονος άφησε την τελευταία του πνοή και όπως ισχυρίζονται οι κάτοικοι, εάν το ασθενοφόρο είχε έρθει νωρίτερα, τότε τα πράγματα ίσως να ήταν πολύ διαφορετικά. Εάν υπήρχε σίγουρα ένα οξυγόνο να τον επαναλάβει ταυτόχρονα εκείνη τη στιγμή, θα ζούσε ο άνθρωπος. Έστω κι αν ήταν με προβλήματα. Δεν υπήρχε δύναμη να δουλέψει μέσα του. Ο καθένας έκανε εκεί, μια κυρία εκεί πέρα είναι, που είναι μένει στη Γερμανία νομίζω, και αυτή είναι λέει γιατρός και ξέρει. Πήγε η γυναίκα να δώσει πρώτες βοήθειες, αλλά ήταν αργά τελευταία. Είπανε να έρθει το ασθενοφόρο, λέει, μετά από μια ώρα, λέει, να δώσουν έγκριση. Χειμώνα είμαστε εγκαταλειμμένοι εδώ. Έτσι, ο καθένας που θέλει να πάει στο κέντρο υγείας Αρκαλοχωρίου, κάνει το stop. Άμα δεν έχει λεφτά, παθαίνει. Συντετριμμένα τα οικεία πρόσωπα του άτυχου 82χρονου, τα οποία δεν μπορούν να πιστέψουν ότι ο άνθρωπος τους χάθηκε έτσι ξαφνικά και λόγω της απουσίας ιατρού και ασθενοφόρου στην παραλία του Τσούτσουρα. Δεν ξέρω τι έγινε, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, δεν έχω ενημερωθεί, δεν ξέρω καθόλου τίποτα. Οργισμένος και ο Δήμαρχος Μηνώα Παιδιάδος, που ενημερώθηκε για το περιστατικό και ισχυρίζεται ότι παρά τις προσπάθειες που καταβάλει και τα αιτήματα προς τους αρμόδιους φορείς για τη στελέχωση ιατρικού εξοπλισμού, η δημόσια υγεία στις νότιες περιοχές του Δήμου είναι στον αέρα. Δυστυχώς το σημερινό περιστατικό είναι ένα περιστατικό που δείχνει την εγκατάλειψη και τη μη σωστή στελέχωση των κέντρων υγείας στην ενδοχώρα της Κρήτης. Έχουμε ζητήσει και έχουμε παραχωρήσει και χώρο να υπάρχει ένα σταθμός ΕΚΑΒ στην ενδοχώρα του νομού και συγκεκριμένα στο Γαζέπι το Μήλο, όπου παραχωρούμε και χώρο. Το έχουμε ζητήσει και με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και από τον πρόεδρο του ΕΚΑΒ και από τους αρμόδιους υπουργούς. Ήταν θετική σε αυτή την κατεύθυνση, δεν το βλέπουμε όμως να υλοποιείται. Εγώ συμφωνώ και να διεκδικήσουμε, αλλά θέλω να σας πω κάπου αυτή τη στιγμή. Δεν είναι ακριβώς έτσι ότι οι δημοτικοί άρχοντες δεν πιέζουν το Υπουργείο. Εγώ έχω άποψη περίπου 2 χρόνια που είμαι στη θέση του Δήμαρχη, ότι οι Δήμαρχοι, δόξα τω Θεώ και καλά το κάνουν, κατ' επανάληψη σε επίπεδο Κρήτης έχουν πάει οι ίδιοι στα Υπουργεία και έχουν ξαναπάει. Περιμένουμε 70 διαφόρων ειδικοτήτων να στελεχώσουν την πρωτοβάθμια. Μιλάμε μόνο για την πρωτοβάθμια στα κέντρα υγείας και στις μονάδες υγείας πρώην ΕΟΠΗ. Μέσα εκεί είναι όλες οι ειδικότητες, έχουν εγκριθεί από το ΚΕΣΠΕ. Είμαστε στην τελική φάση της προκήρυξης.